Παρά την αυξημένη κίνηση στην αγορά την περίοδο του Πάσχα, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές ήταν φιδωλοί στις αγορές τους με βάση τους τζίρους στα καταστήματα. Μόνο κυκλοφορούν και δεν παίρνουν τίποτα. Δεν παίρνουν ούτε στα μαγαζιά μέσα. Κανείς. Επειδή δουλεύω σε ένα κομμωτήριο στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κόσμος δεν πάει μόνο βόλτα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Είναι περιορισμένα όλα τα πράγματα. Ο κόσμος αναζητούσε τις αγορές του, προσπαθούσε έτσι να εντοπίσει τα προϊόντα που θέλει να πάρει. Ετοιμάζονται. Πιστεύω ότι θα ανοίξει η δουλειά μετά το Πάσχα, θα έχει λίγο κίνηση. Μέσα στις διακοπές ήταν λίγο πιο συγκρατημένες οι αγορές και για δώρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ συγκρατημένες. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν πολύ δύσκολα. Ευελπιστούμε τώρα ότι θα αλλάξει λίγο το κλίμα και να έχουμε καλύτερες μέρες. Όπως εξηγούν οι καταστηματάρχες, η αγοραστική κίνηση ζεστάθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό για να κάνουν ανάσταση στα ταμεία. Υπήρχε μία κίνηση, δηλαδή τρεις-τέσσερις μέρες από τις 6 της Μεγάλη Εβδομάδας δουλέψανε. Αλλά μέχρι εκεί τα πράγματα. Όχι ιδιαίτερα. Αυτό είναι για ένα φίλο μου, δώρο. Για ψώνια κατεβήκαμε κυρίως. Έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε και ήρθαμε να κατέβουμε να δούμε. Ρούχα, δώρα, τα πάντα. Μέσα στις γιορτές. Ναι, τώρα στις γιορτές. Διαφορετικά δεν θα ψωνίζαμε τώρα, αργότερα. Τα καλοκαιρινά. Καταναλωτές, μιλώντας στο φακό της Κρήτη TV, τονίζουν πως κάνουν συγκρατημένα και επιλεκτικά τα ψώνια τους, καθώς το πορτοφόλι τους αλλά και τα έξοδα που τρέχουν με ρυθμούς ακρίβειας δεν αφήνουν χώρο για περιττά έξοδα. Μέσα στις γιορτές ψωνίσατε καθόλου? Καθόλου. Δεν βρήκα κάτι να με ενδιαφέρει και έχουν ακριβή. Οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίσσεμα στο πορτοφόλι και έχουν χαθεί τα λεφτά σε άλλες καταστάσεις όπως το ρεύμα, η βενζίνη και τα υπόλοιπα, σίγουρα είναι και λιγότερα τα λεφτά που θα χαλάσουν στην αγορά. Κάποιοι άλλοι πάλι προτίμησαν και αυτές τις γιορτές να κάνουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους. Τα πλεονεκτήματα, όπως εξηγούν, είναι πολλά, καθώς βρήκαν καλύτερες προσφορές, χωρίς αναμονή σε δοκιμαστήρια και ταμεία. Νομίζω έχει μειωθεί η προσφορά που υπάρχει έτσι σε προϊόντα και έχουν ακριβήνει οι τιμές αρκετά. Οπότε εγώ γι' αυτό δεν προτιμώ να αγοράζω. Προτιμώ και online, λόγω της κατάστασης, είναι πιο safe. Προσπαθώ να περιορίσω όσο μπορώ τα έξοδά μου σε όλους τους τομείς. Χάζεψα, αλλά δεν αγόρασα γιατί αγοράζω κυρίως online, γιατί είναι πιο οικονομικά και εγώ φοιτητής είμαι. Παράθυρο στην ελπίδα για τόνωση της κίνησης στην αγορά είναι να ευοδοθούν τα αισιόδοξα μηνύματα για αύξηση του τουρισμού στην Κρήτη τη φετινή σεζόν.